πιστεύω ότι ήμουν αρκετά τυχερή στη δουλειά μου. Με πίστεψαν άνθρωποι πολύ ταλαντούχοι και αφοσίωσαν πολύ μεγάλο μέρο τη ε, δουλειά και τη καθημερινότητά στο να φτιάξουν εμένα. Είναι η δουλειά μου ακόμα πολύ το κέντρο μου. Γιατί πολλέ φορέ μου βγάζουν την ταμπέλα τη απεγνωσμένη, ότι μια γυναίκα θέλει να κάνει οικογένεια και θέλει να έχει ένα σύντροφο και επειδή έτσι έχει μεγαλώσει, είναι κάτι κατακριτέο. ίσως να, να έχω κάνει επιλογές, ίσως να έχω δώσει περισσότερα σε ανθρώπους α. που δεν τους άξιζαν. Όλο αυτό που έγινε για μένα μετά, που με χτυπούσαν ενών στο που λες και ξαφνικά ήμουν ότι χειρότερο υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, με πλήγωσε πάρα πολύ. αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα όλα τα τηλεοπτικά πρόσωπα είναι δηλαδή ότι αυτή η δουλειά είναι μία λήξη. Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Πρώτο, τέταρτο τέτ στον Α για το 2024 και ξεκινάμε θετικά λαμπερά και σούπερ με τη σούπερ Κατερίνα της ελληνικής τηλεόρασης, την Κατερίνα Καινούριου. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και πόσο χαίρομαι που ουσιαστικά σου κάνω ποδαρικό, αλλά είσαι και η πρώτη συνέντευξη που δίνω για το 24. Οπότε, αν κάτι μου πάει καλά, θα πω γουρλή είναι ο Τάσο Τρίφωνο. Και το ίδιο εγώ για την εκπομπή. Είσαι γουρλού, το ξέρω. Και μου... μα πάνε όλα χάλια, φαντάζομαι. Μου... <laughs> μου, το είπε ο κοινό μα συνεργάτη, ο Γιάννη Χατζηγεωργίου, ότι είσαι γουρλού. <laughs> Τον λατρεύω που με ξέρει από κοριτσάκι από τότε που ξεκίνησα. Φανταστικό παιδί. Είσαι πολύ τυχερό που έχει ένα τέτοιο συνεργάτη. Και ένα από του καλύτερου δημοσιογράφου. Ακόμα διαβάζω τα το άρθρα του στον Downtown σκέψου. Φροντίζει να μου το θυμίζει κάθε φορά. <laughs> είσαι τυχερό που με έχει. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα, εδώ στην Barkingwell, στον Αλφα Ελλάδος, ότι έχεις καιρό να δώσεις συνέντευξη τηλεοπτική, ναι. δεν μιλάς α, συχνά και μας φιλοξενείς στο υπέροχο πλατό σου και σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που έρχεσαι εδώ. Θέλω να σου πω ότι τη δικιά σου τη βιβλιά θαυμάζω χρόνια. Δεν θα πω τη δουλειά σου συνεντεύξει, θα τι πω εξομολογήσει, γιατί επειδή είσαι ένα από του ανθρώπου που θα κάτσω να δω μετά να παρακολουθήσω τι ε, συνεντεύξει, τι δουλειέ που κάνει, νομίζω ότι έχει έναν τρόπο να σου ανοίγονται όλοι. Και αυτό μου αρέσει πολύ και πολύ ωραία πρόσωπα. Και πάντα έχουν να πούν κάτι διαφορετικό. Χαίρομαι πολύ και να πω έτσι μια καλή χρονιά σε όλη την Κύπρο. Γιατί αγαπώ πάρα πολύ την Κύπρο. Χαίρομαι που καθημερινά οι τηλεθεατέ μα βάζουν στα σπίτια του. Και έχω και πολλού φίλου από την Κύπρο. Έχω καιρό να την επισκεφτώ. Αλλά εύχομαι φέτος να τα καταφέρω. Η εκπομπή σου πάει πάρα πολύ καλά στην Κύπρο, καθημερινά. Και εγώ να σου πω, όχι ως έτσι, επιστροφή της φιλοφρόνησης, ότι θαυμάζω τους ανθρώπους, επειδή είμαι χρόνια στον χώρο και ήμουν και στον χώρο τη δισκογραφίας, αυτού που ξεκινούν με αφισβήτηση και με τη σκληρή δουλειά τους, καταφέρνουν τελικά να τους παραδεχτούν και να επιβληθούν. Και ανήκεις σε αυτή την κατηγορία. Η αμφισβήτηση θα υπάρχει πάντα, νιώθω τάσο μου. Και να σου πω και κάτι, είναι και ένα κομμάτι τη μαγεία. Δηλαδή, πολλέ φορέ η αμφισβήτηση σε κάνει το να θε να, να, γίνεσαι καλύτερο, να θε να βελτιώνεσαι. Αλλά πολλέ φορέ η, 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 άσχημη αμφισβήτηση που μπορεί να αγγίξει τα όρια του bullying σε κάνει να στεναχωριέσαι να πρέπει να είναι μέσα σου και να λε, Μήπω τελικά κάτι δεν κάνω εγώ καλά. Ξέρει, είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Και εσύ δέχτηκε αρκετό bullying. Θα το συζητήσουμε στην πορεία. Ε, θυμάσαι πότε πρωτογνωριστήκαμε, Πότε πρωτογνωριστήκαμε, Α σου πω εγώ. Όχι, ποια θύμησέ Κάναμε οντισιόν. Εγώ είχα κάνει με την Κικίτη Τσόλκα. Εσύ ή πρωί ή ήσουν πριν από εμά και περιμέναμε να τελειώσει ή το αντίστροφο για τον όμορφο κόσμο το πρωί. Ε, τότε που ήμασταν να κάνουμε την πεντάδα. Την πεντάδα Προστά. που ήταν ο Νίκο Παπαδάκη, εσύ ο Ουγγαρέζο. Η Δούκη σε νομικού. Και, και η Μαρία Ραμπατζή. Και η Μαρία ναι. Ουσιαστικά εγώ δούλευα κάποια χρόνια πριν. Mm -hmm. ε, ήμουν και πολύ τυχερή γιατί τότε, ξέρει, ήμουνα και επιλογή τη Έλληνα Κατραβά. Ή, ήμουν πολύ τυχερή γιατί ήμουν αμένη reporter που δούλευε αρκετά, αλλά τότε με επιλέξανε στο να μπω και μπροστά. Αυτή η πεντάδα δεν είχε πάει καλά τότε θεωρητικά στην ομιλία τηλεθέα, σαν χημεία. Και τώρα με το δω καμιά φορά στο YouTube, απορώ δηλαδή. Δεν, για μένα δεν ήταν μια καλή εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, όλα τα παιδιά που ξεκινήσαμε από εκεί, κάναμε πράγματα μετά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, σου έδωσε το πρώτο βήμα. Το πρώτο ναι. βήμα σε ένα μεγάλο κανάλι. Σε μια εκπομπή πολύ αξιοπρεπή. Θέλω να είμαι λίγο ειλικρινή. Το πρώτο βήμα μου δόθηκε νωρίτερα. Δηλαδή, σαν δημοσιογράφο που βγήκα μπροστά, ξεκίνησα από το τηλεάστα τη Μαρία Μπεκατόρου, μετά ε, πήγα στον όμορφο κόσμο και στο Γρηγόρη που έκανα και πράγματα που έβγαιναν μπροστά από τι κάμερε. Στη συνέχεια στο Μουτσινά που έκανε τότε το, το καθημερινό, ε, στον Αντένα, το πρωινό, mm. που και εκεί είχα διάφορε στήλε. Δηλαδή, απλά ο κόσμο ίσω με έμαθε από εκεί. Άρχισε να με μαθαίνει. Το δέστε του με έμαθαν. Ξέρω ότι είσαι ένα κορίτσι μεγαλικά και πιάνω στην κυριολεξία, από καλό σπίτι, με αδυναμία στου γονεί ε, και οι γονεί σε σένα. Πώ μεγάλωσε, Για παράδειγμα. Αν διευκρινίσω αυτό που λες το καλό σπίτι, Ότι το καλό σπίτι σημαίνει ότι πήρα πολύ αγάπη από του γονεί μου. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ε, θυμάμαι ακόμα ότι μεγαλώσαμε στην Πεύκη με δημού τη εγώ να ξέρει ότι ο μπα μου ήταν στο Βύρονα. Ε, μεγάλο τη Πέφκη. Ενώ μεγάλωσα Πέφκη και γεννήθηκα mm -hmm. ε, μαζί με τον αδελφό μου σε ένα διαμέρισμα στην Πέφκη που ακόμα και τώρα, όταν ακόμα θυμάμαι το, το δρόμο, ήταν Ιβριούλων Ακόμα και τώρα, όταν περνάω, συγκινούμε, γιατί εκ, εκεί έχω ζήσει αρκετέ στιγμέ και όμορφε αλλά και πάρα πολύ δύσκολε ζωή μου. Μέχρι τα 18 μου χρόνια, δόξα τω Θεώ, παρόλο που είχαμε αρκετέ δυσκολίε ε, ε, θέματα στο σπίτι, ενώ θέματα που είχαν συμβεί στην οικογένειά μου, υγεία κυρίω, μεγαλώσαμε πολύ αγάπη και με δύο γονεί πολύ αξιόλογου. Μετά ήταν οι χρονιέ τη κρίση, τη τεράστια οικονομική. Οπότε ενώ οι γονεί μα παρήχαν τα πάντα, ξαφνικά είναι από του ανθρώπου που τα χάνουν όλα. Τι έκαναν οι δικοί σου, ο ε, πατέρα σου. Επιχειρήσει και η μητέρα μου ήταν ευαισθητοδό. Αλλά επειδή ο πατέρα μου είχε ένα ατύχημα, η μητέρα μου έπρεπε να σταματήσει τη δουλειά για να αφοσιωθεί αρκετά στον πατέρα μου. Παρ' όλα αυτά δεν σταμάτησαν λεπτό να μα μαζί μα, να μα πληρώνουν τα σχολεία μα, τα πάντα. Όμω από τα 18 ξαφνικά σου λένε: Δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να δουλέψει να μπει στο πανεπιστήμιο, να βγάζει τα λεφτά σου, γιατί δεν έχουμε σε βοηθήσει σε τίποτα. Οπότε, πολυτέλεια δεν ήταν μόνο το πιάνο τότε, ήταν και οι διακοπέ και οτιδήποτε είχα φανταστεί στη ζωή μου. Ξαφνικά ήρθα ένα στραπάτσο που δεν είμαι μόνο εγώ. Πάρα πολλοί Έλληνε τότε. Θυμάμαι ότι στην αρχή δεν είχα λεφτά ούτε για το εισιτήριο. Τόσο πολύ. Δηλαδή για το εισιτήριο του, 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 του τρένου για να πα στο πανεπιστήμιο. Οπότε είπε, να αρχίσω κι εγώ να δουλεύω. Παράλληλα με τη σχολή. Ο πατέρα σου τι είδου επιχειρήσεων. Μισθήματα ασφαλεία. Α, συστήματα ναι, ασφαλεία. Ναι, ναι, ναι. Και το ατύχημα ήταν με αυτοκίνητο. Ναι, εκεί ήμουν πολύ μικρή. Ξέρετε, θα σου πω, αυτό είναι. ήμουν έξι ετών, ο αδερφό μου τα τέσσερα. Και είναι κάτι το οποίο αποφεύγω να μιλάω, γιατί mm. δεν θέλει ο πατέρα μου. Όμω νομίζω ότι με τα χρόνια το έχει συνειδητοποιήσει κι αυτό. Και, και πολλέ φορέ, μια και μου δίνεται ευκαιρία, θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον πατέρα μου, που πέρασε τόσο δύσκολα από ένα πολύ σοβαρό αυτοκινηστικό ατύχημα που τον καθήλωσε. Ε, και δεν σταμάτησε λεπτό να εργάζεται, να δουλεύει και να προσπαθεί για το καλύτερο για εμά. Καταλαβαίνει πώ το λέω. Γι' αυτό και θα με δει πολλέ φορέ σε θέματα ανθρώπων με, με κινητικά προβλήματα να είμαι λίγο πιο ευαίσθητη και αυστηρή. Δηλαδή, θεωρώ ότι στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω σε αυτό το θέμα. Καταλαβαίνει πώ το λέω. Ναι. Ε, δεν μ' αρέσει ότι αντιμετωπίζουμε του ανθρώπου που μπορεί να έχουν κινητική δυσκολία διαφορετικά ή ότι μπορεί να του κοιτάξουμε με αγένεια. Ξέρεις, η Ελλάδα είναι αρκετά πίσω σε αυτό. Στα πάντα. Στα πάντα. Ακόμα και στο πώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μα. Ακόμα στο ότι όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο με καρότσι στον δρόμο, βλέπει μια μαμά με τα παιδάκια τη και, και, και τους κοιτάνε και, του κοιτάνε καλά-καλά. Λε και βλέπουν κάτι περίεργο. Όχι. Είναι φυσιολογικοί άνθρωποι, είναι ίσα με εμά. Είναι πιο αγωνιστέ από εμά, που σε μια στιγμή μπορεί να αλλάξουν όλη τη ζωή και παλεύουν Καθημερινά για να έχουν ίσα δικαιώματα με εμά. Άρα, μετά τα έξι σου, ζούσε ε, αυτή την κατάσταση στο σπίτι που σα επηρέαζε τον ε, αδελφό σου. μα επηρέαζε. Δεν, δεν μπορώ να πειθαδικήσω του γονεί μου, αν πω ότι με επηρέασε, γιατί κάναν τα πάντα για να μην νιώθουμε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Όμω, σίγουρα, όταν λείπανε για καιρό οι γονεί μου και στο εξωτερικό, όταν υπήρχαν θεραπείε, όταν οι γονεί του ταλαιπωρούνται από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε πάει να του στερήσει τη ζωή. Δηλαδή, σκέψω ότι μετά το ατύχημα. Όλοι λέγανε, καλά, η Θεό χωρί τα παιδιά όταν είχαν βρει το αυτοκίνητο τότε, εκείνη την εποχή. Ε, αλλά ήταν αγωνιστέ οι γονεί μου. Και μέχρι και σήμερα αυτό το παράδειγμα μου δίνουν. Στο σχολείο, πώ ήσουν να καλή μαθητρία. Ναι, ναι, ήμουν πολύ καλή. Πολύ φυτό όμω. Ναι. Πολύ διάβολη, αυτό που λέμε φυτό με την καλή έννοια. Διάβαζα πολύ, ήθελα να τα καταφέρω, ήθελα να. Επειδή οι γονεί μου κάνανε πολλά για μένα κάτω από δύσκολε συνθήκε, ήθελα να του δείξω ότι κι εγώ μπορώ να σα προσφέρω. Ότι και εγώ αξίζω όλα αυτά που κάνετε για μένα, γιατί για ένα μεγάλο διάστημα ήμουν και, και με τη γιαγιά, με τον παππού. Και συνέχεια μου λέγανε ότι ξέρει, ο παπά σου δυσκολεύεται και προσπαθεί, άρα εσύ πρέπει να είσαι καλό παιδί, να είσαι καλή μαθήτρια για να τον κάνει χαρούμενο. Ήσουν η ωραία του σχολείου. Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ άσχημο παιδάκι και το έχω ξαναπεί αυτό και δεν τρεπόμαι να το πω. Ήμουν ένα παιδάκι χαριτωμένο μέχρι τα 18-10, αλλά είχα μια πολύ άσχημη φηβία που έχουν πολλά κοριτσάκια. Δεν ήμουν μόνο εγώ, δηλαδή ξαφνικά στην εφηβία ήρξε ένα παχαίνο. Να μεγαλώνει η μύτη μου, να βγάζω σπυράκια, να έχω τριχοφύα. Και... Ψιλίσσουνα όμως, ε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά να. Ναι, να, να σου πω, έτρεχα πάρα πολύ. Είχα να, δεν δεν πρόσεχα καθόλου τον εαυτό μου. Και μια μαμά να μου λέει ότι πρέπει λίγο να προσέξουμε. Εκείνα τα χρόνια δεν με ένοιαζε. Μετά τα 18 άρχισα να προσέχω τον εαυτό μου και δεν το μετανιώνω καθόλου. Γιατί αφοσιώθηκα στο σχολείο μου, σε αυτό που να κάνω, για μένα όταν βλέπω και κοριτσάκια που στα 14 και στα 15 αρχίζουν να βάφονται, περιποιούνται πάρα πολύ, θέλουν να μεγαλώσουν, του λέω μη βιάζεστε. Εγώ μετά τα 18-19 τα έκανα όλα και δεν μετανιώνω λεπτό γι' αυτό και το χρωστάω στου γονεί μου και με ευγνώμων. Όλα έχουν την ηλικία του και θα έρθουν στην πορεία. Και πού πέρασε, σε ποια σχολή. Μέσα μαζική και επικοινωνία στο Καποδιστριακό και είναι ένα τσακωμό με τον πατέρα μου. Ο πατέρα μου δεν ήθελε ποτέ να γίνω δημοσιογράφο, ήθελε να γίνω δικηγόρο. Τότε βιλώναμε μηχανογραφικά και θυμάμαι ότι με τη βαθμολογία μου, γιατί είχα πολύ ψηλή βαθμολογία, έπιανα νομική Θεσσαλονίκη. Όταν βγήκαν οι βάσει, έπαιρνε του φίλου του και έλεγε: Κόρη μου, δικηγοράρα, να βρούμε σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Πάω λοιπόν και του λέω: Θέλω να σου πω κάτι. Σου είχα πει ένα ψέμα, δεν δήλωσα ποτέ τη νομική. Τι εννοεί μου, λέει, θα γίνει δημοσιογράφο. Να... Δεν ήθελε καθόλου, καθόλου να τα ακούσει. Θα σε ζω μια ζωή, θα σε κάνω, θα σε ράν. Λέει, ξέρει. Τέλο πάντων. Ε, Θεό, τα πράγματα άλλαξαν στην πορεία και αν μα παρακολουθούν και γονεί, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μην πιέζουν τα παιδιά του να γίνουν κάτι που τέτοια τα παιδιά δεν θέλουν. Να δώσουν αγάπη στα παιδιά του και αυτά στην πορεία, αν έχουν καλέ βάσει, θα βρουν τον δρόμο του. Οι γονεί σου τι σου λένε σήμερα. Νομίζω ότι είναι περήφανοι για μένα. Είναι αρκετά αυστηροί. Είναι περήφανοι στο κομμάτι το επαγγελματικό. Mm -hmm. ε, γιατί βλέπουν πόσο πολύ έχω προσπαθήσει, θα κάνουν τι επιπλήξει του, αλλά νομίζω ότι λίγο του στεναχωρεί το προσωπικό κομμάτι. Δηλαδή, επειδή με κάνανε πολύ μικρή, η μαμά μου ήταν 24, ο μπαμπάς μου 25 και μεγάλωσαν μαζί μου, θεωρούν ότι ίσως να έχω αφήσει πίσω το κομμάτι της προσωπικής ζωής και να χάνω κάποια σημαντικά χρόνια. Αλλά έχουν αυτή την αντίληψη, δεν μπορώ να τους την αλλάξω. Χαίρονται φαντάζομαι που σε βλέπουν στην τηλεόραση και που βλέπουν όλη αυτή την επιτυχία πια. Χαίρονται και συναχωριούνται πάρα πολύ όταν με βλέπουν συναχωρημένοι, όταν μιλούν αρνητικά για μένα, όταν με πληγώνουν. Συναχωριούνται και το παίρνουν πολύ προσωπικά. Δηλαδή, εγώ θα πάρω τηλέφωνο και του πω: Μην ασχολείστε, φτάνει πια. Όχι, θα, θα πάρουμε, θα παραπονεθούμε, να στέλνουν mail. Ξέρει, εγώ δεν. Είναι... Καταλαβαίνω του γονεί που στεναχωριούνται Όταν ακούνε κάτι αρνητικό για τα παιδιά του. Ακόμα και τα παιδιά του να έχουν διαπράξει κάτι κακό. Είναι γονιό. Δεν το έχουν μάθει δηλαδή ακόμα το παιχνίδι. Όχι, όχι, καθόλου. καθόλου. Και καλό θα ήταν να μην το μάθουν και περισσότερο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λόγο να μπουν πολύ βαθιά όλο αυτό. Δηλαδή, έζησε να έχουν στενοχωρηθεί με κάτι πάρα πολύ που γράφτηκε. Πάρα πολύ. Συνέχεια συνέχεια και για τον πόλεμο. Σκέψτε ότι ο πατέρα μου πια έχει κάνει και Twitter. Του τάκλισα τώρα, Twitter και Instagram και κάτι τέτοια. Και όταν έλειπα αρνητικά σχόλια, πήγαινε από κάτω και σχολίαζε. Του λέει ρε μπαμπά, τι είναι αυτά τα πράγματα, του λένε. Δεν είναι δυνατόν να πει. Πη... Για όλο τον κόσμο λένε. Δεν είναι με μόνο εγώ. Μπορεί να είναι ένα ψεύτικο προφίλ. Όχι γιατί να το πούνε για σένα που είσαι καλό παιδί, που έχει. Εντάξει. Ωραία, περνά λοιπόν στο Καποδιστριακό. Ναι. Στην αυτή την πολύ ωραία σχολή. Ε, ναι, ναι μέσα ναι. μαζική. Έχει, έχει η καποδιστριακό, έχει και η Πάντιο. Ναι, εγώ στο Πάντιο πήγα. Α, το μπράδο. αντίστοιχο, ναι. ναι. Λοιπόν, και τι, τι ονειρεύεσαι ότι θα γίνεις α, παρουσιάστρια, θα γίνεις ρεπόρτερ, θα δουλεύεις στις ενημερωτικές εκπομπές. Νόμιζα ενημερωτικές. Ο πατέρας μου ήταν προσωπικός φίλος του Γιώργου του Καρατζαφέρη. Όταν εγώ πέρασα το πανεπιστήμιο, δούλευα σε ένα βιβλιοπωλείο. Αλλά σου είπα ότι τότε είχα, είχαμε δυσκολευτεί πολύ οικονομικά και επειδή μέναμε και μακριά βόρεια, οι, οι αποστάσει και οι διαδρομέ ήταν. Έπρεπε να πάρω λεωφορεία, το να Σου λέω ήταν η εποχή. Η Ελλάδα τα είχαν μετά το 2004. Που υπήρχε. Καταλαβαίνει. Οπότε μου λέει πρέπει να βλέπει παράλληλα, πέρα από το βιβλιοπολείο, πέρα από τη σχολή. Θα σε στείλω στο γύρο τον Κατζαφέρη που είναι και φίλο μου. Ξεκινάω λοιπόν εκεί στον κύριο Καρατζαφέρη και με βάζουν στα πολιτικά. Τώρα ένα κανάλι, και θυμάσαι πώ λειτουργούσε το τηλεάρτη, ήταν ε, υπό το καθεστώ γιατί γενικώ εξυπηρετούμε τον ε, καναλά, και Καταλαβαίνει ναι, τώρα. Ναι, το λαό και το λαό. Λοιπόν. Ε, ναι, ναι, ναι. Ναι. Καθόλου. Είχα πάθει κρίση. Δεν ήθελα να είμαι εκεί. Όπου το θυμάμαι χαρακτηριστικά, μια μέρα ήμουν στη μονταζιέρα, παλιά τη μονταζιέρα, στο κάτω-κάτω μοντάραμε με ναι. τότε. Σκέψω ότι πολλέ φορέ με έναν δημοσιογράφο και χωρί το μοντέρ, μαθαίναμε. Να κατεβαίνει μια ξανθιά κυρία, πολύ ωραία τα σκαλιά. Και μου λέει: Τι ωραίο κορίτσι σε σύξε, και μιλάγαμε. έτσι ε, την ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά. Αυτή η γυναίκα ήταν η Μαρία Μπεκατόρου. Η στάρ του καναλιού. Ακριβώ. Ναι. Της Τη λέω λοιπόν: ε, Σε παρακαλώ, ε, σε παρακαλώ ε, να έρθω να δουλέψω μαζί σου. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνω. Ο πατέρα μου τότε μου λέει: Δεν δε γίνεται, θα εκτεθώ στον καρατζαφέρι, τι θα κάνω. Όχι, θα πάω να δουλέψω με τη Μαρία. Και έτσι ξεκίνησα. Και δούλευε με την Μπεκατόρου. Ναι, Όπως όπω για πολλά χρόνια. Μετά πήγα στο Γρήγορη, στο Μουτσίνα και σε άλλε εκπομπέ. Άρα έζησε και την ανέλυξη τη Μπεκατόρου από ένα μικρό κανάλι στα μεγάλα καράτα. Εννοείται και στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν ακόμα και τώρα υπάρχει κάποιο που μπορεί να αφισβητήσει την πορεία τη Μαρία. Γιατί ξέρω πόσο πολύ καπέ αυτό που κάνει, πόσο κυρία είναι, πόσο πολύ έχει δουλέψει και επίση πόσο μπούλινγκ έχει φάει. Και για μένα είναι μια από τι καλύτερε σήμερα. Έχετε σχέσει μέχρι Βέβαια. σήμερα. Την αγαπάω πάρα πολύ. Ωραία, οπότε πα εκεί, μετά πα στον Γρηγόρη. Ναι. Ε, εκεί πώ ήταν η. Πολύ ωραία. πολύ ωραία. Πέρασα πολύ ωραία. Είναι δάσκαλο ο Γρηγόρη και μάλιστα θυμάμαι. Είχα πάει εκεί και. Βλέπ, στην αρχή ήταν τότε να πάω για πρακτική. Του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει το οικονομικό. Πάρτε με, θα δουλεύω και στο πλοίο. Απλά να είμαι σε ένα μεγάλο κανάλι. Τελικά κάτι γίνεται. Και επειδή είχα αρχίσει ένα μήνα, απαγορεύεται ένα νόμο να υπάρχουν εργαζόμενοι που κάνουν πρακτική. Θα έπρεπε όλοι να είναι με μισθοδοσία. Τότε με πιάνει η Έλληνα Κατραβά. Δεν είχα γνωρίσει τον αδελφό τη τον Ευγένιο ακόμα. Θα σου πω και για τον Ευγένιο, που είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο τη ζωή μου και πραγματικά είμαι ευγνώμων. Ε, μου λένε ότι θα σταματήσει γιατί δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ κλάμα, κακό. Μα λέω θέλω να δουλεύω δωρεάν. Μα δεν γίνεται. Οπότε με πιάνει η Έλληνα Κατραβά μαζί με τον Τιγκράν που ήταν τότε παραγωγή και μου λέγανε επειδή είσαι καλό παιδί, θα σου βάλουμε το πιο χαμηλό του μισθού να ξεκινήσει. Και έτσι ξεκίνησα. Δούλεψε 1,5 χρόνο εκεί. Εκεί γνώρισα τον Ευγένιο, τον Κατεβαβά, που ήταν ο πρώτο μου σύντροφο ουσιαστικά. Τότε ο Ευγένιο έκανε, έκανε, οργάνωση παραγωγή, αν δεν κάνω λάθο, στο So You Think You Can Dance, όπου εγώ ήμουν ρεπόρτερ. Εκεί τον γνώρισα και θέλω να σου πω ότι μετά ο άνθρωπο άκουσε και πάρα πολλά, επειδή ισχυριζόταν ότι με βοήθησε, ότι είχα μια σχέση μαζί του τρία χρόνια. Ένα φανταστικό άνθρωπο και στην τελική δούλευα μπορεί να με βοήθησε να με να πει τι, ότι δείτε και την Κατερίνα για ένα δοκιμαστικό. Ούτε καταλαβαίνει πώ το λέω. Ναι, και ναι, μετά ναι. άρχισε όλη αυτή η πορεία. Χωρίσαμε στη συνέχεια, αλλά ακόμα και τώρα έχω μια πολύ καλή σχέση μαζί του και τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Σου λέει ήταν η πρώτη μου σχέση. Η συμμετοχή σου στο παραπέντε πώ προέκυψε. Α, από τον Πουλόπουλο. Το, Ήμουν ρεπόρτερ το δεν το κόσμο. Και πηγαίναμε και κάναμε backstage το παραπέντε και εγώ και ο Πουλόπουλο. Mm -hmm. Και ο Πουλόπουλο είχε πει, είδε πω τα φέρνει η ζωή, ότι στον Καπουτζίδη που ήταν φίλοι, πάρει μαζί με την Κατερίνα να κάνουμε ένα guest. Έτσι είχε γίνει. Και, α, και κάτι άλλο, τώρα το θυμήθηκα. Με συμπαθούσε ο Γιώργο, γιατί είχα πάει τότε στι Σέρες να κάνω ένα διπορικό και να γνωρίσω την οικογένειά του. Και είχα γνωρίσει και του γονεί του, σπουδαίοι γονεί, τη μαμά του και τον μπαμπά του. Και μάλιστα το βράδυ είχα κοιμηθεί και σπίτι του. Και με συμπαθούσε ο Γιώργο και ακόμα και πριν λίγα χρόνια παίρνουν τηλέφωνα, μου παίρνουν τηλέφωνο, μου που είναι χρόνια πολλά, Κατερίνα μου, και λέει: Θα βάλω και την Κατερίνα να παίξει. Τότε μιλάμε για νούμερα 70% το παραπέντε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Πότε άρχισε να σκέφτεσαι ότι θέλω να βγω μπροστά, Δηλαδή να είμαι κεντρικό πρόσωπο, να είμαι κεντρική παρουσιάστρια. Σιγά-σιγά. Όχι, δεν το είχα σκεφτεί γιατί όταν, όταν σταμάτησε το, το πρωινό του Μέγκα, τότε που σταμάτησε η συνεργασία με το Μέγκα. Και δεν μου είχα φερθεί και πολύ ωραία. Θυμάμαι που μου είπαν ότι δεν υπάρχει κάτι για μα, δεν θα κάνει. Πήρα τον Μουτσινά τηλέφωνο που είχαμε συνεργαστεί πριν και του λέω: Νίκο, κοιτάξτε να δει, έχω ανάγκη από δουλειά. Πάρε με ρεπόρτερ, δεν με νοιάζει, να μην φαίνομαι πίσω από τι κάμερε. Απλά πρέπει να δουλεύω. Και μου λέει ο Νίκο: Κοιτάξτε, κάνω μια εκπομπή στον Α. Έχει φύγει ο Νότσο Χριστοδού. Ο... Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο Τσαλίκη τότε, νομίζω. Και χρειάζομαι όλοι ένα πρόσωπο για μπροστά από τι κάμερε. Αλλά πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και το δέχτηκα. Σιγά σιγά άρχισα να μπαίνει αυτό το μικρόβιο, γιατί τους πρώτους τα πρώτα χρόνια στο Δέστος που ήταν και η αφορμή να με γνωρίσει ο κόσμο, είχα ένα συγκεκριμένο ρόλο πολύ συνειδητά και έπρεπε να ακολουθήσω αυτό το ρόλο. Οπότε... Πώ θα τον χαρακτηρίζεις αυτό τον ρόλο, Ρόλος. Ρόλο. Τι αφελού, α πούμε. όχι, ρόλο. σημαίνει ότι ανάλογα με το τι θα σου πει ο κεντρικό oh. παρουσιαστή και ήταν ο Νίκο, mm -hmm. θα πρέπει να το υπηρετήσει χωρί να σε προσβάλλει βέβαια το mm -hmm. συγκεκριμένο. Δηλαδή, πολλέ φορέ θα πρέπει να κάνει πράγματα που μπορεί να, 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 δηλαδή, λίγο να σε τρολάρουν, να σε κάνουν, ε, να σε πειράζουν. Και εσύ πρέπει να το δεχτεί με γλυκύτητα. Αυτό εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Θυμάμαι ακόμα, τάσο και το λέω, γι' αυτό χρωστάω πάρα πολλά στον Νίκο, τότε στο Σταρ. Είχαν βγάλει τι πρώτε μου φωτογραφίε πώ ήμουν ένα κορίτσα από επετήρηδα. Που έδειχνε μια ένα κοριτσάκι με άλλη μύτη, άλλο κοριτσάκι τέλο πάντων. Mm -hmm. στα 16. Έχω πάρει ότι έχω κάνει πράγματα πάνω μου και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Βγαίνει λοιπόν αυτό, τότε έκανε μια εκπομπή, δεν φταίει η κοπέλα, η Νικολέτα Ράλη, στο Σταρ, τότε το μεσημέρι. Και αρχίσανε και μετρολάβανε δελτία ειδήσουν τα πάντα, με χτυπούσαν όλη μέρα. Κλάμα, κακό, μου λέει ο Νίκο, άκου να σου πω. Μία είναι η λύση. Το να κάτσει να πει δεν είμαι εγώ, μου λέω με κοβιδεύουν όλοι. Θα το παίξουμε στην εκπομπή, θα παίξουμε την ταυτότητα, αυτό που είχε βγει στην επετηρίδα και δίπλα εσύ θα μιλήσει γι' αυτό. Θα πει ναι, παιδιά, εγώ ήμουν στα 16. Τι πειράζει, θα πει την αλήθεια σου. Λε και εκείνη ήταν η μαγική στιγμή. Και εκείνη η στιγμή με βοήθησε στο να αρχίσω να γίνομαι λίγο πιο αγαπητή, γιατί είπα την αλήθεια. Δεν είπα, δεν ξέρω ποιο είναι. Είπα, Ναι, εγώ είμαι, δεν μου άρεσε αυτό μου. Άλλαξα κάποια πράγματα. Τελείωσε. Η αλήθεια ότι θυμάμαι ότι μέχρι τότε υπήρχε αυτή η αφισβήτηση ότι λίγο τη πλαστική, τη. Ε, ε, Τη αφελού και αυτά. Το... Εννοείται, εννοείται. Ναι. Αλλά και η ρόλη που υπηρετούσα. τη φαρσιά ναι. που και αυτό θυμάσαι τώρα δεν μπορεί να το πει, αλλά τότε το λέγανε. Τώρα, τώρα... τότε με το θα είχαμε φάει σουρού, τότε ναι. με το δέστε του. Ναι. Αλλά έπρεπε να υπηρετήσω ένα ρόλο. Δεν ήμουν η κεντρική παρουσιάστρα τη εκπομπή. Οπότε αυτό υπηρετούσα. Και καλά έκαναν με ρωτά. Ακολούθησα τι οδηγίε του Νίκου και μόνο σε καλό μου βγήκε όλο αυτό. Άρα θα έλεγε ότι στο Μουτσινά χρωστά πάρα πολύ. Το, το λέω συνέχεια. Ναι. Πάρα Πώς πολύ. είναι η σχέση σας σήμερα. Πολύ καλή. Ο Νίκος ε, έχει επιλέξει, μιλήσαμε τις πράλλες με κάποια μηνύματα να απέχει και νιώθω ότι ο Νίκος έχει βρει το κέντρο του. Δηλαδή μου στείλε ένα μήνυμα στη γιορτή μου που με συγκίνησε. Μου λέει εύχομαι να βρεις ξανά το κέντρο σου, την αγαλία της ψυχής σου. Και από το μήνυμα που διάβασα κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι ευτυχισμένος, τα έχει τον εαυτό του και κάνει αυτό που τον κάνει πραγματικά ευτυχισμένο. Θα έλεγε ότι ο Νίκο μου τη τότε στον Αλφα ουσιαστικά σε επέβαλε. Όχι, 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 όχι. Καμία σχέση. Γιατί Μάλιστα, θυμάμαι ότι τότε. Τη δεύτερη χρονιά δεν με θέλανε. Ναι, κάτι τέτοιο. Τη δεύτερη, θυμά. την πρώτη με πήρα και τη δεύτερη είχε αποφασίσει τότε η τότε διοίκηση ότι δεν μα προσφέρει κάτι αυτή η ξανθιά να τη διώξουμε. Και είπε ο Όχι, είναι επιλογή μου, θα την κρατήσω. Mm -hmm. Θυμάμαι, σου έλεγα την αφισβήτηση. Το έχει πει και εσύ σε συνεντεύξει σου, νομίζω το έχει πει και η ίδια. Ε, δεν σε η Ρούλα Κορομιλά. Νομίζω τότε... και ακόμα δεν με πιστεύει. Δεν με αφορά κιόλα αν δεν με πιστεύει, αλλά σέβομαι μία γυναίκα που έχει, μια, έχει κάνει μια τεράστια πορεία. Και είναι μία από τι πρώτε που δίδαξαν την ψυχαγωγία μαζί με τον Αντρέα, εννοείται, στην ιδιωτική τηλεόραση, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Τώρα λες δεν με αφορά γιατί πλέον πατά στα πόδια σου, Όση έχει θα σου φανεί. Πω. Αλλά θα σου πω. φαντάζομαι σε πλήγωσε. στην Τότε πολύ. Και στην αρχή με είχε πλήγω, και αργότερα που έκανε κάποιε δηλώσει. Αλλά περασμένα ξεχασμένα. Δεν υπάρχει λόγο να κρατάμε κακέ. Μπορεί και η γυναίκα να έχει πει κάποια πράγματα. Ο, ε, ε, είναι ωραίο παράδειγμα γιατί ε, πολλούς τους αμφισβητούν άλλοι σπουδαίοι στη δουλειά τους, αλλά τελικά τα καταφέρνουν. Θυμάμαι ότι κάτι στη βιογραφία της Μαντόνα ότι πήρε γράμμα από ένα μεγάλο παραγωγό που του είχε στείλει την πρώτη κασέτα και της είπε «Άλλαξε δουλειά, δεν θα γίνεις ποτέ ε, τραγουδίστρια». Ε, αυτό είναι ωραίο μετά μα συμβαίνει. Α, και εγώ το έχω ζήσει πολλέ φορέ αυτό. Είναι ωραίο, αλλά δεν, δεν θεωρώ ότι είμαι σε σημείο για να πω σε πρόσωπα όπω είναι η Ρούλα Κορομιλά, η σπουδαία πρόσωπα όπω είναι ο Μικρού Τσικος, κατάφερα κάτι. Ξέρει, έχουν τη δικιά του πορεία, σέβομαι την άποψή του. Απλά εμένα mm. θέλω όταν μεγαλώσω και όταν περνούν τα χρόνια, γιατί ξέρω ότι περνώντα τα χρόνια βγαίνουν και άλλα πρόσωπα που θα είναι καλύτερα από μένα και καλύτερα και από του άλλου. Θέλω να είμαι λίγο πιο. και δεν υπονοώ κάτι για κανέναν. Πώ θα το πω. Γαλαντό όμω. Δηλαδή, να είμαι με τα νέα παιδιά. Μεγαλόψυχη. Να δίνει ευκαιρίε, μεγαλόψυχη. Ε, ε, Θέλει δουλειά για να το καταφέρει αυτό με τον εαυτό σου. Γιατί σίγουρα μπορεί να έρθει κάποιο μελλοντικά και να είναι στη θέση σου. Και εσύ να είσαι από πίσω, να κάνει κάτι που δεν σου αρέσει. Έτσι πάνε αυτά όμω. Άμα θεωρεί όμω ότι δεν κάνει, άσχετο ότι μπορεί να σε διαψεύσει. Πε το. Έστω. Απλά σου λέω ότι τότε με είχε πληγώσει και κάποια συνεντεύξη που έδωσε μελλοντικά. Δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν. Mm -hmm. Σου λέω, δεν κρατάω κακίε και δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Γιατί πιστεύει ότι πέτυχε, Μα δεν θέλω ακόμα ότι έχω πετύχει κάτι. Κατα αρχικά δεν πιστεύω ότι είναι προσωπική επιτυχία. Πιστεύω ότι ήμουν αρκετά τυχερή στη δουλειά μου. Τι εννοώ, Ότι με αγάπησαν πολλοί άνθρωποι χωρί να έχουν κάποιο, να κάποια ερωτική σχέση και να είχαμε πάλι δεν θα ήταν κακό. Α πούμε ο Νίκο, στη συνέχεια ο Θέμη, ο Μάλλη. Με πίστεψαν άνθρωποι πολύ ταλαντούχοι και αφοσίωσαν πολύ μεγάλο μέρο τη ε, δουλειά του και τη καθημερινότητά στο να φτιάξουν εμένα. Ο Θέμη θεωρώ ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ στο project εντό εισαγωγικών Κατερίνα καινούριου. Γιατί όταν με το ξεκίνησα, δεν μπορούσα να, 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 να φτρώσω λέξη από το άγχο μου, από το τράκμα μου, γιατί δεν ήξερα να μιλήσω. Και ο Θέμη με άλλαξε. Με έκανε παρουσιάστερο πρώτη γραμμή, αν κάποιο μπορεί να με να με πει έτσι. Με μια πολύ δυνατή ομάδα γύρω μου. Και εγώ είμαι ευγνώμων. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τι πρέπει να έχει μια παρουσιάστρια πρώτη γραμμή, Να ακούει. Ενώ να ακούει του γύρω. Ε, ε, είμαι πολύ τυχερή, διότι έχω σημαντικού ανθρώπου γύρω μου να με συμβουλεύουν, να με στηρίζουν, να μου λένε τα λάθη μου. Ε, να, με, να ουσιαστικά να, μπορέσουν και στι δύσκολε στιγμέ μου να με προστατεύσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ για τον εαυτό μου, οποιαδήποτε μπορεί να λέω, τα κάνω όλα τέλεια. Όμω δεν τα κάνουμε όλα τέλεια. Δέχεσαι την παρατήρηση. Εννοείται. Η... Και τα λάθη μου τα αναγνωρίζω. Και το λέω, κάνω και πάρα πολλά λάθη. Και όταν κάνω λάθο, ζητάω συγγνώμη. Ε, είμαστε σε μια άλλη εποχή. Οι ψυχολογικέ εκπομπέ είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Δεν, και κάτι, δεν ανοίγουμε mm. και καρδιέ. Εννοώ ότι δεν κάνουμε και κάτι τόσο σημαντικό. Μια ψυχολογική εκπομπή είναι που θέλει να χειριστεί αρκετέ καταστάσει. Από εκεί πέρα όμω μπαίνει καθημερινά σπίτια του κόσμου. Πρέπει να είσαι ο εαυτό σου και να δείχνει ότι τιμά τον τηλεθεατή. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν θεωρεί ότι πολλέ φορέ γίνεσαι υπερβολικά διάφανη. Ναι, ίσω. Και να την έχω πατήσει. Αλλά αυτό δεν έχει χαλάσει τον τηλεθεατή. Εγώ την έχω πατήσει που μπορεί να έχω ανοιχτή πολύ σε προσωπικό επίπεδο. Άρα αυτό πρέπει να είναι κάτι που πρέπει να βλέπει εγώ, τον ψυχολόγο μου, με του δικού μου ανθρώπου. Πολλέ φορέ ακόμα και το κανάλι όταν με παίρνει ένα τηλέφωνο, μπορεί να έχει γίνει κάτι ή να έχω κάνει κάποιο λάθο, να μου κάνουν μια εντό αγωγικών επίπληξη σε μια κουβέντα. Μου λένε Μα νοιάζει να είσαι καλά, εσύ. Να μην το παίρνει εσύ μετά σπίτι σου. Δεν θα μου πούνε γιατί το έκανε αυτό και μα έκανε ζημιά στην εκπομπή. Ποτέ. Ναι, γιατί βλέποντα την εκπομπή, κάποιο καταλαβαίνει ότι φορτίζεσαι πολλέ φορέ, θυμώνει κανονικά πολλέ φορέ, στενοχωριέσαι. Μα έχω βάλει και τα κλάματα. Μπορεί να τσακωθώ με το θέμη και να βάλω τα κλάματα και μου λέει μα, και Τι έγινε όμω σε εκείνη την ώρα αυτό μου και μπορεί να με στεναχωρήσει κάτι και να λέω τώρα γιατί ο Θέμη μου μίλησε έτσι, γιατί το έκανα αυτό, γιατί ο Αντρέα μου είπε αυτό. Και εγώ να στεναχωρηθώ, ενώ στην ουσία πρέπει να γυρίσω σπίτι μου, αλλά ίσω επειδή δεν έχω κι άλλα πράγματα να ασχοληθώ, χωρί να το πω τι εννοώ. Δεν έχω ακόμα δημιουργήσει τη δικιά μου οικογένεια. Θα πάω σπίτι μου, θα μιλήσω λίγο με του γονεί μου. Ε, είναι η δουλειά μου ακόμα πολύ το κέντρο μου. Ίσως αργότερα, αν κάνω τη δικιά μου οικογένεια και έχω και τα παιδιά μου και έχω και άλλα πράγματα να ασχοληθώ, χωρί να υποτιμώ ανθρώπου που δεν έχουν οικογένεια που κάνουν αυτή τη δουλειά, να αποφορτίζομαι, να, να μην το παίρνω τόσο σοβαρά. Ο κόσμο ξέρει από σένα ότι ε, ε, είσαι μια γυναίκα που θέλει να κάνει οικογένεια, θέλει ναι, να βρει ένα σύντροφο. το λέω αυτό. Γιατί πολλέ φορέ μου βγάζουν. Την ταμπέλα τη απεγνωσμένη, ότι μια γυναίκα θέλει να κάνει οικογένεια και θέλει να έχει ένα σύντροφο και επειδή έτσι έχει μεγαλώσει, είναι κάτι κατακριτέο. Όχι, αλλά δεν ξέρω αν κάνει καλό να το... Τρομάζω του τους άντρες, να, τι πιστεύεις. Να, να, το, να, το δίνει, να, το, δίνουμε στον κόσμο τόσο Μα γιατί, ξεκάθαρο. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Γιατί να να, 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 κρυφτώ από τον τηλεθεατή, από τον άνθρωπο που με παρακολουθεί, από την κυρία που με παρακολουθεί. Πολλές κοπέλες είναι σαν και εμένα που μπορεί να έχουν δώσει έμφαση στην καριέρα τους ή μπορεί να είχαν κάποιες λάθος σχέσεις στη ζωή τους ή μπορεί να μην τους έχει έρθει αυτό που τους αξίζει ή μπορεί να μην του έρθει ποτέ. Και μέσα τους να έχουν αυτό το κενό, να έχουν, λίγο, ή να έχουν πληγωθεί από σχέσει. Και να μην έχουν δει την ευτυχία και τη γαλήνη στην προσωπική του ζωή. Είναι κακό να το λένε. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να πλασάρουμε το τέλειο. Καθόλου τέλεια δεν είμαι μέσα μου. Ενώ νιώθω πολύ περήφανη για τη δουλειά μου και καθημερινά αγωνίζομαι. Αλλά για το πώ έχω κάνει την προσωπική μου ζωή, δεν νιώθω ικανοποιημένη. Θεωρεί δηλαδή ότι έχει αποτύχει προ το παρόν εκεί. Δεν πάρει η λέξη αποτυχή, Αποτύχει. Μπορεί να Έτσι το, το νιώθω ναι. σαν να το βαρέω. σω να, να έχω κάνει επιλογέ. σω να έχω δώσει περισσότερα σε ανθρώπους που δεν τους άξιζαν. Αλλά ίσως να μην βλέπω, να είναι μπροστά μου το άλλο μου μισό και εγώ να μην είμαι ανοιχτή για να το δω. Άρα αυτό προσπαθώ να δουλέψω με τον ψυχολόγο πολλέ φορέ. Με... Γιατί ξέρει και με τα ψυχολογικά μου προσπαθώ. Σε ψυχολόγου μιλάω, μετά δεν μου αρέσει αυτό, μετά κλείνομαι στον εαυτό μου. Μετά πα πίσω, σκέπτε τα παιδικά σου χρόνια και αρχίζει και... και μπλέκεσαι. Αυτό θέλει μια ψυχοθεραπεία. Θέλει χρόνια. Σε βοηθάει η ψυχοθεραπεία. Κοίταξε θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή. Έχω κάνει, αλλά ποτέ δεν έχω κάνει συστηματικά. Όταν αρχίζουμε πολλέ φορέ ο ψυχολόγο, θα σε πάει και ο ψυχοθεραπευτή στο παρελθόν. Όταν βλέπω ότι αρχίζω και ζορίζομαι, σταματάω. Και αυτό είναι το λάθο. Εκεί πρέπει να συνεχίσει. Να κλάψει, να συνεχίσει, να φορτιστεί, να τα βάλει με του γύρω σου και μετά να ανασυγκροτηθεί. Στην ερώτηση που μου έκανε, τρομα... αν, πιστεύω ότι τρομάζει του άντρε, ε, για το αποτελέσμα έτσι φαίνεται. <laughs> τρέχουν τι... όλοι. <laughs> τι κάνει. Κοίταξε, δεν ξέρω αν τρέχουν όλοι. Δεν είναι αυτό. Ε, σίγουρα νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει πάρα πολύ. Το πιστεύω αυτό όπω και εγώ του έχω αγαπήσει. Για κάποιου λόγου δεν προχώρησε αυτή η κατάσταση. Μπορεί να έρθει λίγο πιο μετά. Μπορεί να μην έρθει και ποτέ. Το θέμα είναι να είσαι καλά με τον εαυτό σου και να τα βρει. Εγώ δεν θέλω να μεγαλώνω και να έχω αποθυμένα Γιατί μια σχέση μου δεν πήγε καλά, γιατί η δουλειά μου δεν πήγε καλά, γιατί δεν έκανα παιδί, γιατί, γιατί, γιατί. γιατί. Έχω γνωρίσει γυναίκε που έχουν μεγαλώσει, είναι μόνε του, χωρί κανένα σύντροφο, χωρί παιδιά, χωρί τίποτα. Και είναι φανταστικά και τα έχουν τέλεια από τον εαυτό του. Θα έκανε παιδί χωρί σύντροφο. Όχι. Και είμαι λίγο περί αυστηρή αυτό που σου λέω. Γιατί έχω ένα συγκεκριμένο πρότυπο στο μυαλό μου, όμω δεν κρίνω τι γυναίκε που το κάνουν. Έχω ένα πρότυπο ότι θέλω να μεγαλώσω, να κάνω ένα παιδί, να το μεγαλώσω με έναν άνθρωπο που είναι ερωτευμένη και να γίνει ένα παιδί από αγάπη και έρωτα και να το μεγαλώνουμε μαζί. Δεν θέλω να έχω ένα παιδί μόνη μου και να είναι και οι γονεί μου από πίσω, οι οποίοι και τα δικά του λάθη που έδωσαν σε μένα τα δίνουν και στο παιδί μου. Έχω αυτή την ανασφάλεια. Δεν θέλω να είμαι μόνιμο. Οπότε ένα παιδί μόνιμο για εγωιστικού λόγου, εγώ, χωρί να θέλω να πω ότι μια γυναίκα που κάνει παιδί μόνη τη είναι εγωίστρια, δεν θα το έκανα. Κατερίνα, μου θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέτα στον Α με την Κατερίνα Καινούριο. Πιστεύω ότι ήμουν αρκετά τυχερή στη δουλειά μου. Με πίστεψαν άνθρωποι πολύ ταλαντούχοι και αφοσίωσαν πολύ μεγάλο μέρο τη δουλειά του και τη καθημερινότητά να φτιάξουν μένα. Είναι η δουλειά μου ακόμα πολύ το κέντρο μου. Γιατί πολλέ φορέ μου βγάζουν την ταμπέλα τη απεγνωσμένη. ότι μια γυναίκα θέλει να κάνει οικογένεια και θέλει να έχει ένα σύντροφο και επειδή έτσι έχει μεγαλώσει είναι κάτι κατακριτέο. Ίσως να, να έχω κάνει λάθος επιλογές, ίσως να έχω δώσει περισσότερα σε ανθρώπους π. που δεν τους άξιζαν. Όλο αυτό που έγινε για μένα μετά που με χτυπούσαν ενών στο που... λες και ξαφνικά ήμουν ό,τι υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, με πλήγωσε πάρα πολύ. αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα όλα τα τηλεοπτικά πρόσωπα, είναι ότι αυτή η δουλειά έχει μία λήξη. Επιστρέψαμε στο απόψινό πρώτο τέτα τέτ τη νέα χρονιά με την Κατερίνα καινούριο. Κατερίνα μου, πώ είναι το πρότυπο του άντρα που θα ήθελε να κάνει οικογένεια μαζί με αυτόν. Ναι, θέλω πολλά να τον θαυμάζω. Θέλω πάρα πολύ να νιώθω μια ασφάλεια. Η ασφάλεια, ξέρει, δεν είναι οικονομική. Γιατί ξέρω ότι δεν σου αρέσουν οι πολύ ωραίοι. Όχι, κάποιοι μπορεί να ήταν Α. και ωραίοι. Κάποιοι, ναι, θέλω να έχει κάτι ο άλλο. Εξωτερικά ναι. μπορώ να σου πω, μα κοιτάω τα χέρια στην ανάντα. <laughs> δηλαδή, μου αρέσουν να βλέπω τα χέρια, μου αρέσει να έχει μια γοητεία. Η ασφάλεια μου αρέσει ότι θέλω να, να, γυρίσω και να έχω μια δύσκολη μέρα ή να μου συμβεί το χειρότερο και όλα σε πάρα και να σου πει να χώνει εγώ είμαι εδώ. Αυτό εννοώ. Θέλει να έχει ένα οικονομικό και επαγγελματικό στάτου για να νιώσει ασφάλεια. Όχι, όμω θέλω να σου πω το εξή. Ε, δεν βλέπω καθόλου του ανθρώπου με τα χρήματα, ούτε με ενδιαφέρει αυτό, γιατί και εγώ περάσει περίοδο ζωή μου που δεν είχα τίποτα και περίοδο που δόξα τω Θεό μπορεί να είχα ό,τι ήθελα. Και αυτό συμβαίνει στη ζωή. Θέλω να έχω ένα σύντροφο όμω, ο οποίο να μην νιώθει κατώτερο, όχι οικονομικά σε όλα. Δηλαδή να μην μου πει, Α, ah, εσύ θα πα αυτό το κοσμικό, εγώ δεν μπορώ να αυτό μαζί. Όχι, να μου πει, Α, θα αυτό μαζί σου. Ένα σύντροφο που Επίση, να έχει το θάρρο να μου πει ότι εκείνο δυσκολεύεται οικονομικά. Κατερίνα, θέλω τη βοήθειά σου και να τη δώσω. Ή να του πω εγώ τα δυσκολεύομαι οικονομικά. Ε, Ξέρει, θέλω τη βοήθειά σου και να μου τη δώσει. Θέλω να σύντοφο να είμαστε ένα. Ε, και να μην ντρέπεται ο ένα για τον άλλο. Γιατί μου έχουν τύχει και άνθρωποι στη ζωή μου που να μου λένε Δεν μα αρέσει η δημοσιότητα. Ενώ κατά βάθο ψοφούσαν για τη δημοσιότητα. Εμεί δεν μα αρέσουν αυτά. Να στον πάρουν τη δικιά μου δουλειά. Επειδή με έχουν σνομπάρει πολύ στη ζωή μου και στο παρελθόν, δεν σνομπάρω κανέναν και τίποτα. Εάν βγάζει λιγότερα από σένα, αυτό δεν σε χαλάει. Όχι, γιατί να με χαλάσει. Δεν με χαλάει, όχι. Γιατί αν είναι περήφανο για μένα και τα βρίσκουμε μαζί mm -hmm. και θα πούμε, ξέρει τι, ο άντρα. Είναι αυτό που λέει η Μαλβίνα. Θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, γιατί διαβάζω πολύ Μαλβίνα. Και θα νιώσει αυτή την ασφάλεια. Ακόμα και ένα μισή μέτρο να είναι ο άντρα, θα σου πει: Εγώ είμαι εδώ για σένα, εγώ θα υπογράψω στην εφορία. Άρα, αν παραδείγματο χάρη, εγώ βγάζω περισσότερα και του που Εγώ παρέχω το σπίτι, θέλω αυτό να πει: Να σου πω, ήθελε λογαριασμού του ρεύματο. Θα τον πληρώσω εγώ αυτό το μήνα. Καταλαβαίνει πώ το λέω δεν είναι το περισσότερα λιγότερα. Είναι το θέμα να κάνετε πράγματα κοινά και να νιώσετε την ασφάλεια. Όταν μίλησε δημόσια για την απόφαση σου να προχωρήσει σε κατάψυξη οαρίων, τι αντίδραση πήρε από τον κόσμο και από του δικού σου. Πολύ θετική. Αλλά θα σου πω κάτι που με έχει ενοχλήσει στην πορεία. Το έκανα από του πρώτου που το έχουν πει δημόσια και δεν μετανιώνω καθόλου για αυτή μου τη στιγμή. Όμω είδα μετά άρχισε να γίνεται λίγο μόδα. Η κατάψυξη αρίων είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και πρέπει να την κάνει μια γυναίκα συνειδητά. Όχι να λε στον έρευνα μια τηλεοπτική εκπομπή ή γενικότερα στη συνεντεύξη σου. Α, καλά, θα ήταν να κάνω κι εγώ μια κατάψυξη. Α, μια κατάψυξη. Πρέπει να ξέρει για ποιο λόγο το κάνει. Δεν είναι μόδα. Το κάνει γιατί είσαι σε μια ηλικία που βλέπει ότι ο χρόνο περνάει και θε μελλοντικά να γίνει μητέρα. Και για κάποιου λόγου θέλει να φυλάξει τα όρια σου. Αυτό. Δεν μ' αρέσει ότι πάει ιατρικό λίγο μετά να γίνει. Α, το έκανα κι εγώ, το έκανα κι εγώ ή να το κάνω κι εγώ. Κρατά καλέ σχέσει με του πρώην σου όταν κάτι έχει τελειώσει οριστικά και από τι δύο πλευρέ mm. και ο καθένα έχει προχωρήσει, ε, δεν σε νοιάζει καθόλου και θε να είναι καλά οι άνθρωποι. Το ότι τόσο καιρό ψάχνουν τα media, τα sites κτλ. Μια σχέση σου, ένα σύντροφο σου. Δεν νομίζω ότι θα δουν κάτι γιατί δεν έχω. Δηλαδή, μετά την τελευταία μου σχέση, δεν είναι κάτι που. Δεν έχω κάνει κάποια άλλη σχέση. Τώρα, αν κά... περιστασιακά κά... κάποια φλερτ, δόξα τω Θεό και συνάδελφοι μπορεί να τα σεβάστηκαν και να μην τα έβγαλαν. Αλλά δεν υπάρχει λόγο να βγει αν δεν είναι κάτι επίσημο. Σ' αρέσει και η μοναξιά, η μοναχικότητα. Όσο μεγαλώνω, νομίζω ότι μου αρέσει και πιο πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, βλέπω ότι όσο μεγαλώνουμε, έχουμε και διάφορε παραξενιέ. Θέλουμε ε, να γυρνάμε σπίτι, να κοιμάμαστε λίγο μόνοι μα, να έχουμε τα πράγματα αυτά. Όσο είσαι σε σχέση, είναι λίγο διαφορετικά. Με την τελευταία μου σχέση όμω, επειδή δέθηκα πάρα πολύ και είχα μια πολύ κοινή ζωή, δηλαδή συζούσα, έκανα πράγματα μαζί. Mm -hmm. Συντοπίσω ότι μου αρέσει αυτό το συντροφικό. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι είναι από του ανθρώπου που μου αρέσει να μένω τελείω μόνη. Πόσο καιρό είσαι μόνη, δηλαδή. Ε, πολύ, σχεδόν δύο χρόνια. Ένα άλλο θέμα που συζητείται πολύ τον τελευταίο καιρό, η αυτοαναφορικότητα στην τηλεόραση. Αυτή την αναφέρει ο Αντρέα συχνά. Αλλά ο Αντρέα είναι ο πρώτο διδάξα τη αυτοαναφορικότητα. <laughs> δηλαδή, το λέω και το θαυμάζω. Εγώ τον Αντρέα τον παρακολουθούσα χρόνια και είναι από του σπουδαιότερου παρουσιαστέ. Αλλά και ο ίδιο ο φορέ αναφέρθηκε στον εαυτό του, στου γάμου του, σε σε Δηλαδή, έχω παρακολουθήσει εκπομπέ του. Δεν με ενοχλεί. Ναι, σ' αρέσει το ότι μπορεί να μπει κάτι εσύ απευθυνόμενη στο Λιάνκα. Ο Λιάνκα να απαντήσει σε εσένα. Καλά αυτό, να απαντάω ένα στον άλλο. Ναι, αυτό ε, ε, ε ναι, μέσα στο επάγγελμα. Δηλαδή, ασχολούμαστε με τι εκπομπέ ναι, και τέξει, την τηλεόραση. Έχει δει και αυτό δεν αφορά το τηλεφιατή και όλοι έχουμε πέσει στα τοπήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όμω εκείνη την ώρα μπορεί να θε κάτι να πει. Να σε πιάνει μέσα σου ότι δεν μπορώ να δικούμε, θέλω να το πω να το πει πάνω στα νεύρα σου, να απαντήσει και μετά να το μετανιώσει και να πει τώρα γιατί το είπα, ρε παιδί μου. Αυτό εμένα μου έχει συμβεί. Και να μετανιώνω. Α, το πρόσφατο εννοεί. Που... Είχε... με τη φαή. Ναι. 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 Που ένιωσα αδικημένη αρκετά γιατί είχαν, υποσ... είχαν, ακουστεί κάποια πράγματα από την αντίστοιχη εκπομπή. Μετά εγώ τι παθαίνω. Πάνω στα νεύρα μου, χάνω τον έλεγχο και μπορεί να πει κάποια πράγματα που να μην τα Εκεί την ώρα να ξεφύγει. Αυτό που λέμε ξεφεύγω τηλεοπτικά. Που σε μια παρέα μπορεί να τα πει. Αλλά ποτέ δεν θα τα πει τηλεοπτικά πήρα την ευθύνη, ζήτησα συγγνώμη από την παρουσιάστρια τη εκπομπή, γιατί μπορεί να ήταν στο θέλημα που πραγματών να μου φταίει και κάπου. Τηλέφωνο, Όχι, μήνυμα. όχι, τηλεοπτικά το είπα. Α. Το είπα. Λέω, η Φέλη, δεν μου φταίει σε κάτι. Αυτό που ακολούθησε μετά, το να βγαίνει ο καθένα από την εκπομπή τη, να υπονοούν διάφορα. Τέλο πάντων, δεν θέλω να μπω. Μετά πήγε σπίτι και σου χαλιά. Ενώ με τον εαυτό σου ότι. Ναι, 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 στεναχωρήθηκα. έπρεπε να το... Ήταν μια κακή στιγμή μου. Ενώ ότι θα έπρεπε να είχα περιορίσει τα νεύρα μου. Άλλο να με δουν οι συνεργάτε μου στο καμαρίνι, να μιλήσω ε, μετά, να, να, να δείξω τα νεύρα μου, και άλλο να τα δείξω τηλεοπτικά. Αλλά δυστυχώ έχω ένα καλό και κακό. Δεν μπορώ εύκολα να διαχειριστώ και την υπερβολική χαρά μου, και τη λύπη μου και τον θυμό μου. Οπότε μου ξέφυγε. Εντάξει, είναι να, να με φάνε μετά. Λε και είμαι μοναδική που έκανα αυτό το, το λάθο. Ζήτησα συγγνώμη μετά από δύο μέρε συγκεκριμένα, γιατί ήθελα κι εγώ να σκεφτώ κάποια πράγματα, να βρω λίγο το κέντρο μου. Ε, και τελείω εκεί. Όλο αυτό που έγινε για μένα μετά, που με χτυπούσαν ενών στο. Που... Λε και ξαφνικά ήμουν ό,τι υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Με πλήγωσε πάρα πολύ. Οπότε, καλό θα ήταν όσοι μιλάνε μετά και κρίμουν να σκεφτούν τι λάθη έχουν κάνει και οι δυστικέ του εκπομπέ στο παρελθόν. Περίμενε να δει λίγο τα νούμερα, την ανταπόκριση του κόσμου για να δει αν ο κόσμο ακόμα είναι μαζί σου, σε στηρίζει κτλ. Για εσύ. να ηρεμήσει. Τηλε... Όχι προ ο κόσμο καταλαβαίνει έναν άνθρωπο που μπαίνει κάθε μέρα τόσα χρόνια σπίτι του. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμο μα κρίνει. Όχι ο... ο απέναντι ή ο κάθε τηλεκρητικό. Ο κόσμο και αυτοί που παίρνουν τι αποφάσει στα κανάλια που φαντάζομαι για να είστε που είναι αξιόλογοι. Ε, δεν είναι μια άτυχη στιγμή να του καταδικάσει όλη τη ζωή. Έχουν γίνει χειρότερα πράγματα στην ελληνική τηλεόραση και οι παρουσιαστέ έχουν επανέλθει και έχουν ζητήσει και συγγνώμη. Και μια χαρά ο κόσμο yeah. καταλαβαίνει τι άνθρωπο είσαι βλέπει την ειλικρινία σου, θα σίγουρα θα σου πει Κατερίνα, και έχω δέχτηκα μηνύματα από κόσμο που με αγαπάει, Κατερίνα, με αυτό που έκανε ήταν λάθο. Δεν είναι το κάνει. Παρ' όλα αυτά συνέχισε keep going, ξέρει που λένε. Να σου πω, αν ακούγαμε το ακουστικό σε εκείνη την ώρα, τι γινόταν, ο, Θέμης, Τι... Ο Θέμη, Θεμιστή... θα σου πω, επειδή ο Αντρέα δεν είχε καταλάβει κιόλα ε, όλο αυτό που είχε γίνει και δεν το είχε παρακολουθήσει. Λίγο προσπαθούσε να ηρεμήσει και εμένα και ταυτόχρονα να. Η παιδιά ηρεμήστε όλοι. Έλεγε. Ρίξε του τόνου. Σα παρακαλώ, έρξε του τόνου. Γιατί ήμασταν όλοι. Ο Αντρέα, ο Γρήγο, ήμασταν όλοι σε ένταση. Και καμιά φορά ένταση την ένταση. ξέρει. Θέλει. Ε, σου αρέσει η εκπομπή να είναι τόσο ζωντανή με εντάσει ή την προτιμά αν ήταν. Ε... Δεν είναι, στοχέ... στο, χέρι μου, ε, είναι αλήθεια να, στο χέρι σου να ήταν πιο feel good. Είναι η αλήθεια αυτή. Τον Αντρέα τον αγαπάω πολύ. Τον θαυμάζω. Ε, του βγάζω το καπέλο γιατί είναι ένα αγωνιστή τη ζωή. Ποιο άλλο στη θέση του θα ερχόταν να κάτσει ε, σε μία καρέκλα ενώ έχει, είναι ο μεγαλύτερο παρουσιαστή τη ελληνική τηλεόραση, ο κορυφαίο, και να δεχτεί ουσιαστικά να λέει την άποψή του και να συμβουλεύει ε, παιδιά και παρουσιαστέ πολύ νεότερου από αυτόν. Το, Αυτό, το θέμα είναι ότι δεν τον αφήνετε να την πει, το διακόπτεται. Λέει. λέει. Σου λέω σε, και τον αγαπάω πολύ σε προσωπικό επίπεδο και πίστεψέ με. Όσε τι φορέ είμαι στην ο Αντρέα είναι ο πρώτο που θα πάρει τηλέφωνο και ο πρώτο που θα πάρει αγκαλιά. Είναι ένα πολύ καλό άνθρωπο. Όμω, καμιά φορά μπορεί ο παιδί μου να διαφωνεί σε κάτι, να λέει πρόκειται πάνω στα νεύρα του, αλλά είναι straight. Είναι, είναι straight. Και έχει ένα απίστευτη, απίστευτη ροή λόγου που δεν Φράβο. υπάρχει από άλλο στην έχω τηλεόραση. Συμφωνώ πολύ καλύτερα ελληνικά με τον Αντρέα. Πολλέ φορέ, όταν κάθεται και μιλάει για ιστορικά γεγονότα, τον παρακολουθώ, ειδικά όταν μιλάει για μουσική με θαυμασμό, μην ξεχνάμε τι έστει Ανδρέα Μικρούτσικο, ποιο ήταν και ο αδελφό του, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν προσφέρει στον πολιτισμό αυτή τη χώρα. Οπότε όλα αυτά εγώ δεν τα ξεχνάω. Κάθε άνθρωπο έχει το πακέτο του. Και ο Ανδρέα έχει ένα πακέτο που οφείλουμε να το σεβαστούμε. Παρακολουθούσε το Μικρούτσικο όταν ήσουν ναι, μικρή. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετά σε κάποια φάση σκέφτηκε, κοίτα να δει, α πούμε, πώ τα έφερε η ζωή. Κάνω μια εκπομπή που έχω μαζί μου το Είναι Μικρούτσικο. Τί, όχι, ξέρεις, τι, όχι, ξέρει, τη σκέφτομαι. Είμαι ευγνώμων. Είναι τιμή μου που έχω αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα μαζί στην εκπομπή μου οι συνεργάτε μου είναι ανώτεροι από εμένα. Συγγνώμη, δεν, ξέρω να φα... δεν υποτιμάω τον εαυτό μου, αλλα mm -hmm. ο Κουντάρα είναι περισσότερα χρόνια από μένα στην ελληνική τηλεόραση. Είχε προτάσει για δική του εκπομπή, να ξέρει πριν έρθει η Σούπερ Κατερίνα. Δεν είστε τυχαία. Ήθελε να έρθει. Η χρήση είναι περισσότερα χρόνια από μένα. Έχει υπάρξει χιλιάδε περιοδικών. Ο Γιάννη είναι πόσα χρόνια στην τηλεόραση. Όλοι είναι περισσότερα. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι πλαισιώνουν εμένα. Άρα η δικιά μου εξυπνάδα είναι ότι οι συνεργάτε μου είναι καλύτερα από εμένα. Μένα αρέσει οι συντελεστέ εκπομπή να είναι καλύτερα από εμένα. Ποιου εκτιμά στην ελληνική τηλεόραση, ε, Τι εννοεί. Ποιοι παρουσιαστέ σου αρέσουν που αν ήσουν τηλεθεάτρια μόνο, ε, αν έκανε μια άλλη δουλειά, αν ήσουν δικηγόρο. Πολύ μου αρέσουν. Θα ε. σου άρεσε ο Τάδε. Ο Σόιτερ μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Δεν σου πω επειδή είναι στο κανάλι και είναι και φίλο μου και τον αγαπώ. Ε, ε, ένα διαφορετικό βελτίο ειδήσεων, μια απίστευτη ειλικρίνη, ένα σύγχρονο ε, frontman, Πολύ ωραία αυτοψία. Ο Θοδωράκη. Αν με ρωτήσει ποιε εκπομπέ παρακολουθώ και ποιον θαυμάζω, και είχα την τιμή να του κάνω φέτο συνέντευξη, σου έλεγα το Στάβρο Θοδωράκι. Ε, από ψυχαγωγία. Είμαι ένα α πούμε. Ναι, που... πολύ, πολύ. Δεν, δεν αφισβητεί κανένα ότι είναι η κορυφαία σε αυτό που έχει κάνει. Εξαιρετική. Ο Νίκο μου αρέσει, ο Κοκλώνη. Μην μου πει ότι είναι φίλο και λε πάντα για τον Κοκλώνη. Μ' αρέσει γιατί τον γνωρίζω και αυτό που παρουσιάζει είναι η χαρά και η αλήθεια. Μ' αρέσει αυτά που λέει εκείνη την ώρα, αυτό τρολάρετε που λέει την αλήθεια του. Που... αρέσει, τον αγαπάω τον Νίκο. Γιατί επειδή τον ξέρω και είναι και φίλο μου, αυτό που βλέπει είναι η αλήθεια του. Ποιον θα ήθελε στην εκπομπή σου για συνέντευξη και δεν έχει τύχει μέχρι τώρα ή δεν μπορεί να γίνει. Κυνηγάω πολλού χρόνια η Ελληνική. Για να Για πες λίγους. Πρόσωπα. Να. Και πολιτικά κυνηγάω. Δηλαδή, πέρσι είχα την τιμή να μου μιλήσει ο Πρωθυπουργό. Το είπαμε. Ξέρει, έλεγα θα μου μιλήσει. Θα μου μιλήσει με πολύ μεγάλη χαρά, είπε το ναι. Και μια συνέντευξη που ευχαριστήθηκα και εγώ πάρα πολύ. Την ε, σύζυγο του Πρωθυπουργού θα ήθελα. Τον ε, Κασελάκι μαζί με τον σύζυγό, τον Τάιλεφ, θα ήθελα. Δεν είχε ποτέ Κασελάκι. Είχα πολλέ φορέ και από εδώ έρχονταν και ξεκίνησα. Αλλά μια συνέντευξη για όλο αυτό που είχε γίνει τώρα. Την Εφιαξόγλου θα ήθελα. Σου πάω στο κομμάτι τώρα το, το, το πολιτικό. Στο το καλλιτεχνικό. Καλλιτεχνικό είναι πάρα πολύ αυτή που θα θαυμάζω και θα ήθελα. Τη Μαρινέλα θα ήθελα. Ξέρω ότι δίνει είναι σπάνια συνέντευξη όμω. Είναι κάποια πρόσωπα τα οποία είναι πολύ δύσκολα να, 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 να προσεγγίσει. Αγχώνεσαι όταν πέσω τι σου πει η Μαρινέλα αύριο, Κατερίνα θα έρθω. Εκεί θα Πολύ. Και θα αγχωνόμουν, αλλά μου αρέσει τη διαδικασία τη συνέντευξη. Και αυτό που είχε καταφέρει ο Αλφα. Mm -hmm. Γιατί και πριν έκανα εκπομπέ που πήγαιναν καλά, είναι να βγάλει αυτό. Ο Αλφα ήθελε από την αρχή να, βγάλει μια... να, να, να δείξει και αυτή την πλευρά μου. Ότι η Κατερίνα μπορεί να κάτσει σε μια καρέκλα με έναν άνθρωπο απέναντι και να κάνει μια πολύ ωραία ανθρώπινη κουβέντα. Και αυτό το χρωστάω σε αυτό το κανάλι. Και νομίζω το καταφέρνουμε πολύ ωραία. Προετοιμάζεσαι για την εκπομπή αρκετά. Ναι. Θα σου πω, αποφεύγω να πηγαίνω στι σκέψει μετά την εκπομπή επίτηδε. Γιατί θα τσακωθώ με το θέμα σίγουρα. <laughs> <laughs> Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αποφεύγω αυτή την ένταση. <laughs> Αφού μου λε το θαυμάζει τον Κάρι στο ράρι, μετά Δε... γιατί θα τσακωθεί. Θα σου πω, θα σου εξηγήσω. Δε είναι πρέπει. καλύτερα να, έχω, να έχει φύγει η ένταση εκπομπή, να έχει κάνει την πρώτη σκέψη και να μιλήσουμε απόγευμα στο τηλέφωνο, πώ λέμε να πάει, σε mail και αυτά. Αλλιώ η, η, η σχέση με το θέμα είναι σαν ερωτική. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί που δεν μπορεί ένα χωρί τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό να έχει ένα καλό ακουστικό. Το πιο δυνατό ακουστικό έχω εγώ. Και το λέω και δεν με νοιάζει, λένε ότι με φερέφωνο του, του Θέμη. Δεν είμαι φερέφωνο. Απλά οφείλω να ακούσω ανθρώπου οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία σε αυτό το χώρο και είναι οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουν. Θα σου ταχώσει κιόλα. Μα γι αυτό είναι. Μα δεν με έχει δει που βγάζει ακουστικό πλούτο. Μου μιλάει έτσι και κλαψουρίζω. Εννοείται πω θα ταχώσει. Εννοείται. Και θα διαφωνήσει πολλέ φορέ. Και αυτό είναι και το λάβει. Δηλαδή μπορεί να πει εγώ να έχω άλλα υπόψη και να λέει Ακού να σου πω εγώ πιστεύω κάτι άλλο. Και εκείνη την ώρα να είναι εκπομπέ στον αέρα. Όλο Με, με κοκλώνει πώ ξεκίνησε η σχέση. Τον γνώριζα πολύ πριν μπει στα τηλεοπτικά. Από τον Τρίφωνα Σαμαρά. Εγώ έκανα παρέμβαση με τον Τρίφωνα. Οπότε είχα πάει στην παρουσίαση του ημερολογίου του Τρίφωνα. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν τον συμπαθούσα. Δεν ξέρω γιατί. γιατί δεν ναι. ξέρω, έτσι δεν τον ήθελα. Μου, λέω, μου λέει ο Τρίφωνα, ενώ γνωρίζει τον κοκλώνει. Άρα, λέω δεν τον θέλω και αυτά. Ούτε αυτό μου λέει συμπαθεί πολύ, αλλά θα ταιριάξετε. Τέλο πάντων, εμεί τα απολόγαρισαμε και μιλάγαμε για τα προσωπικά μα. Α, ούτε δηλαδή, αυτό σε συμπαθούσε. Ναι. Μάλιστα είχε την ΕΦΑ τότε, θυμάσαι παλιά, και έκανε κάτι μεγάλα events και καλούσε, ναι. θυμάμαι, από το δεύτερο μιλιάκι, το μουτσινά. Εμένα ποτέ δεν με ήθελε. Λέω, γιατί αυτό δεν με καλεί και καλεί του πάντε, λέω. Τέλο πάντων, βρισκόμαστε έτσι μαζί κάπου με τον τρίφωνα και ξαφνικά γίναμε κολλητοί. Βγαίναμε για καφέδε, πηγαίναμε σε μπαράκια. Πολύ πριν ο Νίκο ασχοληθεί με τα τηλεοπτικά. Αυτό σου λέω. Και είναι πολύ φίλο μου ακόμα και σε δύσκολε στιγμέ. Τον Νίκο δεν τον εμπιστεύτηκα μόνο γιατί για μένα αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερο παραγωγό. Τον εμπιστεύτηκα γιατί ξέρω ότι για μένα θα βάλει και το χέρι του στη φωτιά. Και η εμπιστοσύνη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν επηρεάζει η δουλειά τη φιλική σα σχέση, Όχι. Είναι αρκετά αυτό που μπορείς... θα πρέπει να μιλήσει οικονομικά, α πούμε. Όχι. Δεν θεωρώ ότι είμαι αδικημένη οικονομικά από τον Νίκο. Προς δεν θεωρώ ότι θα εκμεταλλευτώ και εγώ τη σχέση μου και τη φιλία με τον Νίκο. Και αυτό είναι πάρα πολύ τίμιο. Για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι το χρηματικό. Είναι να είσαι κάπου που να περνά καλά, να νιώσει ασφαλή και να είσαι ένα προστατευμένο περιβάλλον. Δηλαδή, μπορεί να μου έγινε μια πρόταση με περισσότερα χρήματα, αλλά εγώ να μην νιώθω ασφαλή ούτε για το κανάλι, ούτε για του συνεργάτε μου και να την απέρριψα. Με να νιώθω ασφάλεια και να κάνω αυτό που αγαπώ και να είμαι σε ένα υγιέ περιβάλλον. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια εδώ νιώθω ότι είμαι σε ένα υγιές περιβάλλον. Οι αποδοχές σου είναι αυτές που θα ήθελες? Να σου είμαι ειλικρινής. Και υψηλότερε από αυτές που μου αξίζουν και αξίζουν στον κάθε παρουσιαστή. Γενικότερα μιλάω για τον κλάδο μας. Τι εννοώ. Ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, τα τηλεοπτικά πρόσωπα να μην περισσότερο από γιατρού και είναι μια... είναι μια... μεγάλη κουβέντα. Ξέρεις, οι φίλες μου... Οι περισσότερες δεν έχουν να κάνουν με τη δουλειά μου. Όλε σχεδόν. Η μία είναι η άλλη είναι γιατρό, η άλλη είναι δικηγόρο. Με περισσότερε σπουδέ από μένα ίσως να φαίνεται αστείο το ότι εγώ μπορεί να με καλύτερα από αυτές. Όμως αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλα τα τηλεοπτικά πρόσωπα, είναι ότι αυτή η δουλειά έχει με μια λήξη. Οπότε πρέπει να κάνεις τις καβατζούλες σου, να μαζεύεις, γιατί αυτά τα χρήματα δεν θα τα παίρνεις για πολλά χρόνια. Αργότερα θα περάσει η μπογιά σου, θα μειωθεί το μισθό σου, θα μειωθεί το μπάντζετ σου και θα πρέπει να κάνεις τα κουμάντα σου. Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις μετά ε, θεωρώ ότι θα είμαι και πάρα πολύ καλή και πίσω από τι κάμερε σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω άλλη συνταξία εκπομπή, αλλά σε ότι παραγωγικά θα ήμουν πάρα πολύ καλή. Αν δεν έκανε ε, τη Σούπερ Κατερίνα, τι άλλη εκπομπή θα έκανε. Δεν θέλω να πειραματιστώ με άλλε εκπομπέ στην παρουσία. Τότε θα ήταν υπέροχα θα ήμουν. <laughs> είμαι σίγουρο. Ε, και το <laughs> έτοιμο το setup. <laughs> <το> <laughs> ναι. Και εσύ το πρωινό. Σούπερ τάσο. Θα, <laughs> θα έκανε α πούμε fame story θα έκανε τέτοια σόλ. Είναι ο μόνιμο τρακομό με τον Νίκο. Και μια πρόταση που ήθελα. Και ο Α και ο Γενικό Διευθυντή, ο κ. Όχι, α πω, μου το έχουν πει. Και μου το είχαν πει και πέρσι. Μάλιστα, πάνε και στον Νίκο. Σκεφτείτε κάτι με την Κατερίνα, σε θέλουμε για βραδινό. Δεν θέλω ακόμα να πειραματιστώ σε κάτι άλλο. Κάνω αυτό που κάνω, το κάνω καλά. Έτσι πιστεύω εγώ και φαντάζομαι και ο κόσμο. Μπορώ να το κάνω και μέτρια. Το θα Το blind date που άκουσα ότι επανέρχεται έρχεται θα μου άρεσε μαζί σου. Όχι, όχι, δεν θα έρθει. Θα εκεί κάτι. σω διευτεί... μελλοντικά αυθόρμητα. έκανα, κα... θα έκανα κάτι που να έχει να κάνει με μόδα, αλλά κάτι πολύ διαφορετικό. Στην παρούσα φάση και τα επόμενα χρόνια θέλω να κάνω καλά αυτό που κάνω. Επίση, υπάρχουν πάρα πολλοί παρουσιαστέ που έχουν ανάγκη από δουλειά. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένα παρουσιαστή πρέπει να τα κάνει όλα, ρετάσω. Βάλτε έναν άλλον, τόσα παιδιά είναι. Δοκιμάστε και νέα πρόσωπα στην τηλεόραση. Τόσα νέα πρόσωπα. Με ποια παρουσιάστρια ή παρουσιαστή είσαι πιο κοντά να μιλάω. Ναι, να είστε έτσι. Ο Νίκο, αν με ρωτά. Ναι, είναι... εκτό από τον Κογκλόνη. Ναι, ο πολύ καλό μου φίλο. Με τη Σταματίνα έχω πολύ καλή σχέση. Πάντα την εκτιμούσα τη Σταματίνα, αλλά τελευταία και μέσα στον Α έχουμε έρθει πολύ κοντά. Την εκτίμησα περισσότερο όταν είδα το πόσο σωστή είναι με του συνεργάτε τη και πόσο καλό όνομα έχει μέσα σε ένα κανάλι. Είναι σημαντικό αυτό. Ε, και κάνει τη δουλειά τη με αξιοπρέπεια, έχει την οικογένεια τη, τα παιδιά τη. Συμπαθώ πολύ και το σύζυγό τη. Οπότε έχουμε κάνει παρέα και εκτό. Η Σταματίνα μου είναι πολύ συμπαθή. Πολύ. Όταν με πρώην φίλους, συνεργάτες σου, δεν έχετε επαφή, δεν μιλάτε, σε στενοχωρεί? Μόλις μιλάω. Δεν υπάρχει κάποιον ε, Εντάξει. Ποιος? Έμα ε, κάποιους που κάνετε unfollow δημόσια. Με ποιον έκανα? Με τον Λουκαρέζο. Τα βρήκαμε καλέ, δεν τα ξέρει. Όχι, βέβαια. Έχουμε ξαναγίνει κολλητή. Αλήθεια. Καλέ δεν είναι μαθητή, έγινε. Ξαναγίναμε κολλητή, βγήκαμε γιατί ο κολλητό του αδελφού μου είναι και κολλητό του. Τα βρήκαμε, ζητήσαμε συγγνώμη, αγκαλιέ αγάπη και τον κάλεσα στη μου που είχα κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο ντίνευ για λίγα άτομα με τα μπελάκι, με σίτινγκ και αυτά. Είχα δώσει ένα σκασμό λεφτά. Είχα πληρώσει και το πιάτο του και τελευταία στιγμή μου λέει θα μπορούσε να αυτό. Τι λε, ρε, γύφτο που λέω. Τι λε, ρε, γύφτο που πλήρωσα τόσα το σίτινγκ, το τέλο μου πει δεν θα έρθει. Είμαστε τέλεια με τον Δημήτρη. Με τον Δημήτρη θα ξανασυνεργαζόμουν και πιστεύω ότι είναι για κάτι δικό του. Από τα δικημένα παιδιά τη ελληνική τηλεόραση. Και παιδί που έχει παλέψει πολύ και έχει περάσει δύσκολα στη ζωή του. Και ξέρει, δεν είναι εύκολο να χάνει μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και του δύο σου γονεί και να παλεύει ολομόναχο. Εκτό τηλεόραση, θα έκανε κάτι επιχειρηματικό. Όσε φορέ έχω προσπαθήσει να κάνω κάτι επιχειρηματικό, δεν μου έχει βγει σε καλό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Εμεί οι παρουσιάστρε, οι περισσότερε, έχουμε και συνεργασίε. Mm -hmm. Οπότε να κάνουμε κάτι δικό μα μπορεί να μειώσει από τι άλλε συνεργασίε που μπορεί να έχουμε επαγγελματικά και δεν σε συμφέρει μελλοντικά. Θα μ' άρεσε. Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Μια και είμαστε στι γιορτέ, πε μου έτσι μια πρωτοχρονιά που θυμάσαι ιδιαίτερα, Αχ. που ήταν έτσι πολύ ωραία για σένα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. ήταν πριν γίνει το ατύχημα των γονιών μου ακόμα. Πε να ήμουν τέσσερα. Απλά το έχω σε βιντεοκασέτα και το έχω δει και με πανέρχεται στη μνήμη. Ε, είμαστε στην Πεύκη και το είχα δει και πρόσφατα μάλιστα, ε, στο διαμέρισμα των αποκάτω. Ε, από κάτω, όλα τα παιδάκια, και ξαφνικά μπαίνει ένα κύριο ντυμένο Άγιο Βασίλη. Αυτό ο κύριο ήταν ο μπαμπά μου. Με, μια, με ένα σάκο του Άγιο Βασίλη. Πέντε ήμουνα. Εγώ άρχισα να καταλαβαίνω ότι είναι ο μπαμπά. Ξέρει σιγά σιγά ότι στα πέντε δεν υπάρχει Άγιο Βασίλη. Ο, ο αδελφό μου τρία. Και να φωνάζει μπε όλα τα παιδάκια είναι ο μπαμπά, είναι ο μπαμπά. Και να κλαίει ο αδελφό μου να λέει Άγιο Βασίλη. Και να του λέω Όχι είναι ο μπαμπά. Κατέβησε και, το όνειρο το του αδελφού μου. Από τι που τα πρωτοχρονιέ που θυμάμαι. Τι θα ήθελε για την καινούργια χρονιά. Ε, υγεία πάνω απ' όλα. Ξέρει, πολλέ φορέ όσο να ακούγεται αυτό ότι είναι. Το λέμε υγεία. Αν δεν έχει υγεία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα υπόλοιπα. Και όσο βλέπω ο κόσμο γύρω μου να ταλαιπωρείται, η οικογένεια πρέπει να περνάει είναι δύσκολα, λέω Θεέ μου, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά και εγώ και η οικογένειά μου. Κινδύνευσε ποτέ η υγεία σου, είτε επειδή εσύ ε, ε, ε στον εαυτό σου. Έχω ταλαιπωρηθεί πολύ με γυναικολογικά θέματα. Πάρα πολύ. Και ψυχοσωματικά που μου βγαίνουν κατά καιρού, αλλά με γυναικολογικά πολύ. Οπότε, ίσω και γι' αυτό η δυσκολία στο θέμα ότι ίσω ακόμα να μην έχω γίνει μητέρα. Προσέχει τον εαυτό σου. Αρκετά. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε άνθρωποι που δεν καπνίζουν, ξέρει, δεν κάνουν καταχρήσει. Αρκετά μπορώ να σου πω ότι τον, ε, τον προσέχω. Απλά δεν γυμνάζομαι. Λοιπόν, υγεία πάνω απ' όλα. Να είμαστε όλοι καλά. Και αυτό που θέλω, αν με ρωτά για τον εαυτό μου για το 2024, είναι να βρω την εσωτερική μου γαλήνη. Αυτή η εσωτερική γαλήνη μπορεί να είναι να τη βρω μόνιμο μου και να είμαι καλά. Μπορεί να έχει ένα σύνδεφο στη ζωή μου με μια οικογένεια και να με κάνει να νιώσω υπέροχα. Αυτό είναι στον καθένα. Οπότε θα ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχουν εσωτερική γαλήνη σε όποια συνθήκη και να είναι. Θα έλεγε ότι τώρα δεν είσαι όσο γαλήνη θα ήθελε. Όχι ακόμα. Πρέπει να δουλέψω λίγο ακόμα τον εαυτό μου. Αλλά πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη τριετία, επειδή μου αρέσει να βάζω στόχου και κουτάκια, θα το έχω καταφέρει είτε μόνη μου ή μέσα σε... στη δημιουργία μια οικογένεια. Κατερίνα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν από τι πιο ωραίε. Είσαι εξαιρετικό. Έχει έναν τρόπο να κοιτά τον άλλο στα μάτια, γι' αυτό είσαι ο καλύτερο και να το εκμεύει τα πάντα. Και είπαμε, αφού είσαι διάφανη. Καλό ή κακό, είσαι διάφανη. Ναι, και... Εσύ μου ναι. την πιο ωραία μου πλευρά σήμερα. Ναι. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Είναι πολύ τυχερό ο Αλφα Κύπρου που σε έχει. Εγώ σε ευχαριστώ και να σε ευχηθώ καλή χρονιά για το 2024. Σούπερ χρονιά. Και σε σένα και, σε σένα και στην οικογένειά σου. Και είμαι σίγουρο ότι το 2024 θα γίνει αυτό που λε. Αλλά το πρώτο σενάριο. Με το νέο πρόσωπο που θα φέρει τη Αστρολογικά καλή. έτσι λένε. Θα, θα το, το αναλάβω εγώ. Τέλο. <laughs> δεν μου το έχει αναθέσει τόσο καιρό. Έχω <laughs> και φίλου στην Κύπρο, τίποτα δεν Δεν μου το έχει αναθέσει τόσο καιρό. Σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλή και... χρονιά. Καλή χρονιά και το 2024. Στην Κύπρο είπαμε καθημερινά το Super Κατερίνα σκίζει, ναι. όπω και εδώ. Και ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο και σε όλου όσου μα παρακολουθούν. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσεις και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μας το ξένο Travel για τη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής. Χρόνια πολλά σε όλους. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή στις 6.45 τέταρτες στον Α. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.